Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, εκπομπή Κρήτη σήμερα, όπου θα ανοίξουμε τη συζήτηση για την αυτοδιοίκηση. Θα την ανοίξουμε όμως με τη γυναικεία πλευρά, γιατί έχω τη χαρά να φιλοξενώ τρεις κυρίες εδώ στην εκπομπή. Τρεις κυρίες οι οποίες για πρώτη φορά εμπλέκονται στο κομμάτι που λέγεται αυτοδιοίκηση, ζητούν την ψήφο μας, ζητούν να έχουν ενεργό ρόλο την επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και θέλω να τις γνωρίσουμε, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι, και γυναίκες και κυρίες δηλαδή, και θέλω να μάθω τι τις έκανε τελικά να φτάσουν στο σημείο σήμερα να διεκδικούν την ψήφο μας. Να σας τη συστήσω. Είναι η κυρία Εύη Κτιστάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τη Δύναμη Πολιτών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειου 375. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και η κυρία Μαρία Κοντάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη Ηράκλειου Ενεργοί Πολίτες. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα και εσάς. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εγώ σας ευχαριστώ και να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση. Κυρία Κτιστάκη, διεκδικείτε λοιπόν την ψήφο μας και εσείς. Τι είναι εκείνο το οποίο σας έκανε να πείτε «Εγώ είμαι εδώ και ζητώ την ψήφο και θέλω να ασχοληθώ με το Ηράκλειο»? Λοιπόν, το Ηράκλειο είναι η πόλη που με μεγάλωσε, με διαμόρφωσε. Είναι η πόλη που αγαπώ. Τελικά, το τελικά το λέω γιατί έχω ζήσει και αρκετά χρόνια εκτός Ηρακλείου. Mm-hmm. Έχω ζήσει γύρω στα 13 χρόνια στην Αθήνα και στην Αμερική. Επέστρεψα στο Ηράκλειο το 2010, στην αρχή της κρίσης. Έστησα εδώ την επαγγελματική μου ζωή, την οικογένειά μου, σε μια πόλη που πάντα είχε ένα αγκαθάκι μες στην καρδιά μου, γιατί το Ηράκλειο το έχουμε λίγο πολύ στο μυαλό μας ως την άσχημη πόλη της Ελλάδας, την άσχημη πόλη της Κρήτης. Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι είμαι ακόμα εδώ το 2019, παρόλο που είχα προτάσει και από το εξωτερικό να επιστρέψω και να δουλέψω κτλ., σημαίνει ότι αυτή την πόλη την αγαπώ και την πονάω. Και θέλω τα όποια της προβλήματα, τα οποία είναι υπακτά, είναι χρόνια, τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι, τα βιώνουμε καθημερινά, να μην τα βλέπω ως ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά να τα βλέπω ως πρόκληση. Και επιλέγω λοιπόν να συμμετέχω, ούτως ώστε να προτείνω τις δικές μου απόψεις και λύσεις στο να κάνουμε την πόλη μας καλύτερη για μας, για τα παιδιά μας και για το μέλλον μας. Mm-hmm. Κυρία Τσουκαλά, η ίδια ερώτηση θα είναι και για σας και για τις τρεις σας βασικά, γιατί θέλουμε να σας γνωρίσουμε. Υποψήφια λοιπόν και εσείς Δημοτική Σύμβουλος με την παράταξη του Γιάννη Κουράκη. Τι σας έκανε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια? Καταρχάς, τη θέλησή μου να προσφέρω στα κοινά. Θεωρώ ότι η ενασχόληση με τα κοινά είναι λειτουργήμα. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι και εγώ, όπως και η Εύη, έχουμε ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Και εγώ ζήσω πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Έχω ζήσει σε Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Καναδά. Έλειπα 18 χρόνια και επέστρεψα κι εγώ εν καιρό κρίσης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς τις γυναίκες να βγούμε δυναμικά μπροστά. Υπάρχουμε, είμαστε εδώ. Θέλουμε, είμαστε ικανές, θέλουμε να αξιοποιηθούμε, θέλουμε να προσφέρουμε και θεωρώ ότι πρέπει και εμείς οι ίδιες να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να βγούμε και εμείς δυναμικά μπροστά. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας δίνει τη δυνατότητα να μας γνωρίσει και το ευρύ κοινό. Χαρά μου να συνομιλώ με νέους ανθρώπους και κυρίες, πόσο μάλλον κυρίες, οι οποίες δηλώνουν παρούσες. Κυρία Κοντάκη, και εσείς λοιπόν υποψήφια με την παράταξη Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες, είναι η ερώτηση και για εσάς και κάπως έτσι νομίζω θα το πάμε, έτσι περισσότερο για να σας γνωρίσουμε. Γιατί λέτε κι εσείς ότι είστε εδώ λοιπόν και διεκδικείτε την ψήφο? Θα σας απαντήσω αμέσως. Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην πόλη του Ηρακλείου. Δεν είχα την εμπειρία να ζήσω στο εξωτερικό όπως τα κορίτσια. Mm-hmm. Αν και η τύχη με έφερε να συνδεθώ, τέλος πάντων, ο σύζυγος να είναι Ιταλός, να μην είναι από την Ελλάδα, οπότε κατά μία έννοια έχω κι εγώ την σχέση μου με το εξωτερικό. Θα σας πω ότι εγώ είμαι αυτοαπασχολούμενη από τα 18 μου. Mm-hmm. Διατηρώ, εν πάση περιπτώσει, μία μικρή επιχείρηση. Και αυτό που με έκανε να θέσω υποψηφιότητα στις δημοτικές εκλογές, πέραν το ότι μου κέρδισε την εμπιστοσύνη ο Ηλίας Ολιγερός και η παράταξη των ενεργών πολιτών, γιατί στο πρόσωπο του είδα αυτό που λέμε ότι θα κάνει έργο για την πόλη, είναι ότι εμένα αυτό που με χαρακτηρίζει σαν προσωπικότητα είναι πρωτίστως το γεγονός ότι είμαι μαμά. Αυτό λοιπόν μου δίνει το κίνητρο να γίνω παράδειγμα στα παιδιά μου και να τους πω ότι το σπίτι μας δεν τελειώνει στην πόρτα του, την εξώπορτα, αλλά συνεχίζει στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο και γενικότερα ότι δεν πρέπει να μένουμε απαθείς και ανενεργοί σε οτιδήποτε αφορά στο καλό της πόλης και γενικότερα του Δήμου που μένουμε και που ζούμε. Mm-hmm. Αυτός ήταν κυρίως ο λόγος λοιπόν για τον οποίο θέλησα να βάλω υποψηφιότητα για τις δημοτικές εκλογές.
Κυρία Κτιστάκη, νιώθετε ή νιώσατε ποτέ ότι μπαίνει ένα φρένο στις γυναίκες ή δεν είναι η ίδια η αντιμετώπιση τους ότι έχει να κάνει με τη συμμετοχή τους στα κοινά, ότι έχουν άλλες ευκαιρίες ενδεχομένως? Η αλήθεια είναι ότι η προσωπική μου εμπειρία και τα βιώματά μου δεν συνάδουν με κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δηλαδή δεν έχω νιώσει κάποιο είδους ρατσισμό όσον αφορά το φίλο μου και κάποιο εμπόδιο να μπαίνει στην πορεία μου. Όμως αναγνωρίζω ότι αυτό δεν ισχύει κατά κανόνα. Σαφώς και στη χώρα μας και δει στο Ηράκλειο που είναι μια μικρή κοινωνία, οι γυναίκες αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τους άντρες. Το βλέπω να συμβαίνει δίπλα μου, παρόλο που εγώ δεν έχει τύχει μέχρι τώρα να το βιώσω. Και νομίζω ότι αυτή η νοοτροπία είναι λιγάκι ριζωμένη και στο μυαλό των ίδιων των γυναικών. Δηλαδή, βάζουμε και εμείς οι ίδιες φρένο στους εαυτούς μας. Βάζουμε την ταμπέλα, βάζουμε λίγο την ταμπέλα, βάζουμε τους περιορισμούς, βάζουμε τις προτεραιότητες που κάποιοι άλλοι μας έχουν θέσει επειδή μας έχουν έτσι μεγαλώσει. Και με αποτέλεσμα λοιπόν να θεωρούμε εαυτούς αποστασιοποιημένους από τα κοινά, παρόλο που τα κοινά και δει ο Δήμος, μια και μιλάμε για την τοπική αυτοδιοίκηση και μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα, ο Δήμος λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως το ευρύτερο σπίτι μας. Όπως λοιπόν είμαστε νοικοκυρές μέσα στο σπίτι μας, έτσι θα έπρεπε με τον ίδιο τρόπο να ενδιαφερόμαστε και να συμμετέχουμε και στα του ευρύτερου οίκου μας που είναι ο Δήμος. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ρόλος της γυναίκας στην τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει και είναι πολύ ουσιαστικός. Και χαίρομαι που τουλάχιστον με την ποσόστοση αναγκαστήκαμε εμείς οι γυναίκες να βγούμε λίγο παραέξω, να βγούμε από τα σπίτια μας και να συμμετέχουμε σε πιο ενεργό βαθμό, τουλάχιστον στις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές, για να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και στους εαυτούς μας και στον κοινωνικό μας περίγυρο. Κυρία Τσουκαλά, νιώθετε ότι ο κόσμος εμπιστεύεται εύκολα μια γυναίκα υποψήφιο, η οποία λέει ότι διεκδικεί την ψήφο και θέλω να κάνω πράγματα? Είναι πιο δύσκολο το να κερδίσει μια γυναίκα την εμπιστοσύνη του ψηφοφόρου? Εξαρτάται βέβαια αναλόγως την περίπτωση, αλλά θεωρώ ότι ναι. Και ειδικά όσον αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση στην Κρήτη, ναι, είναι πιο δύσκολο. Έχουμε γεμίσει με εικόνες και μοντέλα ηγεσίες τα οποία βασίζονται πάνω σε ανδροκρατούμενα πρότυπα, η αλήθεια είναι αυτή, και δεν έχουμε πολλές φορές τη δυνατότητα να βγούμε μπροστά, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αλλά θεωρώ ότι η θέση της γυναίκας γενικά στην κοινωνία, θεωρώ το πρόβλημα είναι περισσότερο συστημικό από ό,τι το περιέγραψε η συνυποψήφιά μου. Θεωρώ ότι η θέση της γυναίκας στην Ελλάδα συνεχώς καταβαραθρώνεται. Σύμφωνα με δείκτες ισότητας φύλων, ερχόμαστε τελευταίοι τα τελευταία 10 χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα, σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα εργασιακά δικαιώματα. Βιώνουμε απολύσεις εγγύων. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την έβρεση εργασίας. Η ανεργία στις γυναίκες έχει ξεπεράσει κάθε εύλογο ποσοστό. Και θεωρώ ότι πρέπει όλοι οι φορείς να αναλάβουν πολύ σοβαρή δράση για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο και ιδιαιτέρως η Δημοτική Αρχή. Άρα και η αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλλει, πιστεύετε, σε αυτή την κατεύθυνση? Βεβαίως, και θα πρέπει να είναι και η προτεραιότητα της κάθε Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής. Κυρία Κοντάκη, πιστεύετε ότι ήρθε η ώρα να ανανεώσουμε ενδεχομένως το πολιτικό μας σύστημα, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της συμμετοχής των γυναικών, είτε σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της συμμετοχής νέων ανθρώπων? Και όταν λέω νέων, δεν λέω αποκλειστικά νέων, καινούριων προσώπων. Καινούριων προσώπων. Εγώ θα σας πω ότι δεν ξέρω, έχω λίγο διαφορετική αντίληψη, άποψη μάλλον από τις κυρίες δίπλα μου. Νομίζω ότι η Κρήτη ανέκαθεν ήταν μια μητριαρχική κοινωνία. Θεωρώ ότι το αν υπάρχει, ας πούμε, ένα θέμα που να αφορά στο ρόλο της γυναίκας, δεν έχει να κάνει με το κατά πόσο, εν πάση περιπτώσει, η αυτοδιοίκηση έχουν πρόσβαση οι γυναίκες μέσα ή όχι. Απλά νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με το γεγονός ότι δουλεύουμε πολύ, δηλαδή οι ρυθμοί μας είναι τέτοιοι, εν πάση περιπτώσει, που οι ευθύνες που έχουν οι γυναίκες, μητέρες, νοικοκυρές, παύλα κτλ., είναι πάρα πολλές. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα ενδεχομένως να μην μας δίνει τη δυνατότητα να πάμε λίγο παρακάτω. Θα σας πω τη δική μου εμπειρία σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά. Εγώ δεν έχω ζήσει τέτοιου είδους ρατσισμό, ας το πούμε έτσι, κατά μία έννοια. Και θα σας πω επίσης ότι η Παράταξη των Ενεργών Πολιτών όχι απλά δίνει βήμα στις γυναίκες, αλλά τις ακούει πολύ προσεκτικά, ασπάζεται όλες τις απόψεις και φυσικά μας έχει σημαία και πάμε μπροστά. Αυτά. Αισιόδοξο αυτό. Ναι. Κυρία Κτιστάκη, το όραμά σας, αν θέλετε, για το Δήμο του Ηρακλείου, προτεραιότητά σας, κάτι το οποίο οραματίζεστε εσείς και λέτε αυτό θέλω να συμβάλλω στο να επιτευχθεί. Κάτι συγκεκριμένο το οποίο μπορεί να σκέφτεστε?
Ναι. Το Ηράκλειο, από τη στιγμή που επέλεξα να είναι η πόλη που θα μεγαλώσει τα παιδιά μου, θέλω να δίνει στα παιδιά μου και τα αντίστοιχα ερεθίσματα, ώστε να μεγαλώνοντας να έχουν μνήμες και αναμνήσεις βιωμένες στην πόλη τους. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο θα μεγαλώσουν, το δημόσιο χώρο στον οποίο θα μεγαλώσουν. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο δημόσιος χώρος να είναι αυτός που αρμόζει σε μία πόλη υπόδειγμα. Με ενδιαφέρει πολύ οι δράσεις που γίνονται στο δημόσιο χώρο, ο πολιτισμός και ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται αυτός μέσα στα πλαίσια μιας πόλης. Για να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, είμαι πολύ ενθουσιασμένη που τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον επί της παρούσας δημοτικής αρχής που μπορώ έτσι, μια και έχω ασχοληθεί λίγο παραπάνω, να ξέρω κάποιες λεπτομέρειες και το έχω βιώσει και τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ έντονο το στοιχείο του πολιτισμού σε όλη τη διάρκεια της της χρονιάς, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στην πόλη. Υπάρχουν πάρα πολλά πολιτιστικά δρόμενα, πολλά φεστιβάλ, πολλές δράσεις καλλιτεχνικές. Αναβαθμίζεται λοιπόν η πόλη σε αυτόν τον τομέα. Αναβαθμίζεται πάρα πολύ και στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικές δράσεις, επικέντρο τον άνθρωπο. Γενικά έχει αλλάξει η ατμόσφαιρα, νομίζω, στο Ηράκλειο τα τελευταία χρόνια. Πέρα από τα τεχνικά έργα που έχουν αναβαθμίσει το δημόσιο χώρο, οι πεζοδρομήσεις, οι πλατείες, όλη αυτή η αναβάθμιση του Ηρακλείου, το παραλιακό μέτωπο που έχει γίνει και από προηγούμενες δημοτικές αρχές. Άρα, το δικό σου το κομμάτι έχει περισσότερο έχει να κάνει με το κομμάτι του πολιτισμού, αν θέλετε. Το κομμάτι του πολιτισμού, ακριβώς. Δημόσιος χώρος και πολιτισμός. Δημόσιος χώρος και πολιτισμός. Κυρία Τσουκαλά, το δικό σας όραμα. Οραματίζομαι ένα ενεργειακά αυτόνομο Ηράκλειο, έχοντας εργαστεί στο Πράσινο Κόμμα του Καναδά επί σειρά ετών. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με θέματα ενεργειακής αυτονομίας και θα ήθελα πάρα πολύ πέρα από αυτό να ασχοληθώ και με την έλλειψη πρασίνου, η οποία είναι μάστιγα για την πόλη μας. Θα πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι το πράσινο δεν είναι απλά ένα κλισέ, δεν είναι απλά σχήμα λόγου, δίνει απίστευτη προστιθέμενη αξία και στο τουριστικό προϊόν. Ανεβαίνει σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ανεβάζει την αξία των ακινήτων και είναι κάτι το οποίο αναβαθμίζει και την ποιότητα ζωή του Ηρακλειώτη. Οπότε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο η επόμενη Δημοτική Αρχή θα πρέπει να προσέξει ιδιαιτέρως και αυτό δεν πρέπει να γίνει αποκομμένα από το όραμά μου για μια ενεργειακά αυτόνομη πόλη με επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά θα πρέπει να θέσει ως επίκεντρο τον Ηρακλειώτη πολίτη και την Ηρακλειώτισσα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αναβαθμίσετε καθημερινά η καθημερινότητα του πολίτη. Επίσης, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η διαχείριση απορριμμάτων. Είναι κάτι το οποίο βλέπω ότι ο Δήμος μας δυστυχώς υστερεί και υπάρχουν πάρα πολλές πρωτοβουλίες οι οποίες θα μπορούσαν να ληφθούν. Όπως θα μπορούσαν επίσης να δημιουργηθούν ποδηλατοδρόμοι, μικρές εστίες πρασίνου, μικρές οάσεις δροσιάς και η επέκταση της κομποστοποίησης. Μάλιστα. Κυρία Κοντάκη, η ίδια ερώτηση και για σας, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μας πιέζει και ο χρόνος να πηγαίνουμε σε διάλειμμα. Πείτε μου κι εσείς. Εμένα το δικό μου το όραμα σε ό,τι αφορά στην πόλη του Ηρακλείου είναι να ξαναβγούν όλοι οι πολίτες αυτής της πόλης και γενικότερα του Δήμου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι μόνο η πόλη του Ηρακλείου, αλλά και το παραγωγικό δυναμικό αυτού του τόπου που είναι τα χωριά, είναι να αγαπήσουν ξανά όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι δημότες τον τόπο τους, να ξαναβγούμε έξω, να μπορούμε να περπατάμε με ασφάλεια, να μπορούμε να περπατάμε χωρίς να φοβόμαστε ότι θα σπάσουμε τα πόδια μας και τα χέρια μας στις λακκούβες, να μπορούν οι άνθρωποι με κινητικά προβλήματα να μπορούν να περπατήσουν, να κινηθούν μάλλον, όχι να περπατήσουν ελεύθερα στην πόλη, να γίνει πιο ανθρώπινη και να είμαστε περήφανοι, γιατί νομίζω ότι όλοι αγαπάμε την πόλη αυτή. Απλά έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια λίγο αυτό μας έχει πάει πίσω, δηλαδή κάτι δεν μας πήγαινε καλά και πρέπει να τα αλλάξουμε. Θέλουμε μια καινούργια πόλη. Μια καινούργια πόλη. Κυρίες μου, εγώ πρέπει να πω ότι χαρήκα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Μια πρώτη γνωριμία κάναμε. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στο δρόμο προς τις κάλπες, να μπούμε και σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα πλέον τα οποία αφορούν το κομμάτι της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνώρισα και χαίρομαι πάρα πολύ και για αυτά που άκουσα και από τις τρεις σας. Καλή επιτυχία και στις τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.